Ή ετοιμάσου να διαβάσει μετά από μένα. Ούτε έμετρο είναι, ούτε καθαρεύουσα. Λοιπόν, σας καλωσορίζω και απόψε στο μάθημα και συνεχίζουμε την Ομήρο Οδύσσια. Η Αθηνά πηγαίνει στο παλάτι του Οδυσσέα. Η Αθηνά φόρεσε το ωραίο χρυσό, τα ωραία χρυσά πέδιλα της και τη σήκωναν από ένα λεπτό, γιατί έχει μικρύνει η οθόνη. Συγγνώμη. Η Αθηνά φόρεσε τα ωραία χρυσά πέδιλά της που τη σήκωναν επάνω από τη θάλασσα και τη στεριά σαν πουλί. Πήρε στο χέρι της το βαρύ κοντάρι με την ακονισμένη λόγχη και ξεκίνησε ίσα για την Ιθάκη. Έλα, Ανδριανή. Η Αθηνά φόρεσε τα ωραία χρυσά πέδιλά της που τη σήκωναν επάνω από τη θάλασσα και τη στεριά σαν πουλί. Πήρε στο χέρι της το βαρύ χοντάρι με την ακονισμένη λόγχη και ξεκίνησε ίσια για την Ιθάκη. Έλα, Χριστό. Ναι. Η Αθηνά φόρεσε τα ωραία χρυσά πέδιλά της που τη σήκωναν επάνω από τη θάλασσα και τη στεριά σαν πουλί. Πήρε στο χέρι της το βαρύ κοντάρι με την ακονισμένη λόχνη και ξεκίνησε ίσια για την Ιθάκη. Δάφνη. Η Αθηνά φόρεσε τα ωραία χρυσά πέδιλά της που τη σήκωναν από πάνω από τις θάλασσες και τη στέρια σαν πουλί. Πήρε στο χέρι της το βαρύ χοντάρι με την ακονισμένη λόξη και ξεκίνησε ίσια για την Ιθάκη. Για την Ιθάκη. Πολύ ωραία. Γιώργο, έλα και εσύ σιγά σιγά. Η Αθηνά φόρεσε τα ωραία χρυσά πέδιλά της. Η Αθηνά φόρεσε τα ωραία χρυσά πέδιλά της που τη σήκωναν. Από τη θάλασσα. Από τη θάλασσα και τη στεριά. Σαν πουλί. Πήρε στο χέρι της. Πήρε στο χέρι της. Το βαρύ κοντάρι. Το βαρύ κοντάρι. Με την ακονισμένη λόγχη. Ακονισμένη λόγχη. Λόγχη είναι αυτό το λόγχη εδώ. Και ξεκίνησε ίσα για την Ιθάκη. Ίσια για την Ιθάκη. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Κατέβηκε κοντά στο παλάτι του Οδυσσέα και στάθηκε στο κατόφλι της αυλόπορτας, κρατώντας το κοντάρι. Έλα, Χριστό. Κατέβηκε κοντά στο παλάτι του Οδυσσέα και στάθηκε στο κατόφλι της αυλόπορτας, κρατώντας το κοντάρι. Πολύ ωραία. Μπράβο, Χριστό. Ανδριανή. Κατέβηκε κοντά στο παλάτι του Οδυσσέα και στάθηκε στο κατόφλι
της αυλόπορτας κρατώντας το κοντάρι. Το κοντάρι. Δάφνη. Κατέβηκε κοντά στο παλάτι του Οδυσσέα και στάθηκε στο κατόφλι της αυλόπορτας κρατώντας το κοντάρι. Το κοντάρι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε στην παρέα μας και το Γιώργο από την Ιταλία. Γεια σας. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σας. Πού είσαι, Γιώργο? Είμαι εδώ. Καλώς όρισες. Χρόνια πολλά, αγόρι μου. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Καλή πρόοδο. Ναι, λοιπόν, ευχαριστώ. Παρακολούθησε, Γιώργο, γιατί και εσύ έλειψες αρκετό καιρό. Ναι. Ο Γιώργος από τη Λιόν. Έλα, Γιώργο. Κατέβηκε κοντά στο παλάτι του Οδυσσέα. Οδυσσέα και στάθηκε στο κατόφλι της αυλόπορτας κρατώντας το κοντάρι. Λοιπόν, Γιώργο από την Ιταλία, ξεχάσατε να λέτε όμως τα ονόματά σας και από ποια χώρα μετέχετε. Ναι. Έλα, Γιώργο, λέγε. Είμαι ο Γιώργος. Είμαι ο Γιώργος και είμαι από την Ιταλία. Πολύ ωραία. Έλα, Γιώργο, διάβασε το κατέβηκε κοντά στο παλάτι του Οδυσσέα και στάθηκε κατόφλι της αυλόπορτας κρατώντας το κοντάρι. Έλα. Δεν βλέπω πολύ καλά. Α, ναι, το δεν δει. Κατέβηκε κοντά στο παλάτι του Οδυσσέα. Κατέβηκε κοντά στο παλάτι του Οδυσσέα. Και στάθηκε στο κατόφλι της αυλόπορτας. Κρατώντας το κοντάρι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πρόσεξε, Γιώργο, μην απουσιάζεις. Okay. Για να έχεις ευχέρεια όταν διαβάζεις. Δεν φαινόταν όμως πια σαν Αθηνά. Όποιος την έβλεπε νόμιζε πως ήταν ο Μέντης, ο βασιλιάς ενός μικρού νησού που δεν είναι πολύ μακριά από την Ιθάκη. Χριστό. Δεν φαινόταν όμως πια σαν Αθηνά. Όποιος την έβλεπε νόμιζε πως ήταν ο Μέντης, ο βασιλιάς ενός μικρού νησιού που δεν είναι πολύ μακριά από την Ιθάκη. Πολύ ωραία. Ανδριανή. Δεν φαινόταν όμως πια σαν Αθηνά. Όποιος την έβλεπε νόμιζε πως ήταν ο Μετής, ο βασιλιάς ενός μικρού νησιού που δεν είναι πολύ μακριά από την Ιθάκη. Μπράβο. Μπράβο, Ανδριανή. Δάφνη. Δεν φαινόταν όμως πια σαν Αθηνά. Όποιος την έβλεπε νομίζε πως ήταν ο Μέντης, ο βασιλιάς ενός μικρού νησιού που δεν είναι πολύ μακριά από την Ιθάκη. Μπράβο, Δάφνη, μπράβο. Ο Γιώργος από τη Λιόν. Φαινόταν όμως πια σαν Αθηνά. Γιώργο, Αθηνά. Επανέλαβε μετά από μένα. Δεν φαινόταν όμως πια σαν Αθηνά. Δεν φαίνεται όμως πια σαν Αθηνά. Δεν φαινόταν όμως πια σαν Αθηνά. Ξαναπες το. Δεν φαινόταν όμως πια σαν Αθηνά. Όποιος την έβλεπε. Δυνατά, βάλε δύναμη στη φωνή σου. Πες. Έλα, Γιώργο. Όποιος την έβλεπε. Όποιος την έβλεπε. Νόμιζε πως ήταν ο Μέντης. Νόμιζε πως ήταν ο Μέντης. Ο βασιλιάς ενός μικρού νησού.
ο βασιλιάς ενός μικρού νησού. Μικρού νησού. Που δεν είναι πολύ μακριά από την Ιθάκη. Που δεν είναι πολύ μακριά από την Ιθάκη. Μπράβο. Μπράβο, Γιώργο. Λοιπόν, ο Γιώργος... Να αρχίσει μια φορά μόνος του. Τι είπατε, κύριε Στελιό? Να το πει μια φορά μόνος από την αρχή. Να το πει. Έλα, Γιώργο, πες το, πες το, εντάξει. Έλα, για πες το. Δεν φαινόταν όμως πια σαν Αθήνα. Σαν Αθήνα, τελεία. Την έβλεπε να μίζε πως ήταν ο Μέντης, ο βασιλιάς, ένας μικρού νησίου που δεν είναι πολύ μακριά από την Ιθάκη. Μπράβο, Γιώργο, μπράβο, μπράβο, πολύ ωραία. Μπράβο, Γιώργο. Ο Γιώργος από την Ιταλία. Ναι, Δεν φαινόταν όλος μια πια στην Αθήνα. Σαν Αθηνά. Στην Αθηνά. Όριος την... Την έβλεπε. Έβλεπε. Να σας αφήνει στικό. Okay. Να... φωνή δυνατή. Μην μιλάτε, κύριε Στέλιο, μην κάνετε φασαρία. Έλα, Γιώργο, όποιος την έβλεπε νόμιζε πως ήταν ο Μέντης. Όποιος την έβλεπε νόμιζε ότι ήταν τον Μέντης. Ο βασιλιάς ενός μικρού νησού. Ένας βασιλιάς τους μικρούς. Ενός μικρού νησού. Ενός μικρού νησού. Που δεν είναι πολύ μακριά από την Ιθάκη. Που δεν είναι πολύ μακριά από την Ιθάκη. Μπράβο, Γιώργο. Μπράβο, Γιώργο. Ο Μέντης ήταν παλιός και αγαπημένος φίλος του Οδυσσέα. Από την πόρτα που στάθηκε άκουε τη μεγάλη ταραχή που έκαναν στο παλάτι οι μνηστήρες. Χρήστο. Ο Μέντης ήταν παλιός. Χρήστο, και... Χρήστο, δεν μας είπες από πού μιλάς. Μιλάω από την Ιρλανδία. Από την Ιρλανδία. Πολύ ωραία. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Να λέτε ο καθένας από ποια χώρα μιλάτε. Έλα, Χρήστο, από την αρχή. Ο Μέντης ήταν παλιός και αγαπημένος φίλος του Οδυσσέα. Από την πόρτα που στάθηκε άκουσε τη μεγάλη ταραχή που έκαναν στο παλάτι οι μνηστήρες. Εδώ πιστεύω να έχετε άγνωστη λέξη. Ξέρετε ποιοι είναι μνηστήρες, Χρήστο? Εγώ δεν ξέρω, όχι. Δεν ξέρεις. Ανδριανή, ξέρεις ποιοι είναι μνηστήρες? Και δεν ξέρω. Αυτοί οι οποίοι αποβλέπουν να παντρευτούν κάποια γυναίκα, έτσι, και είναι ένας, δύο, τρεις, ανάλογα, λέγονται μνηστήρες, γιατί θέλουν να αραβωνιαστούν μία κοπέλα, μία γυναίκα. Αυτοί λοιπόν που αποβλέπουν στο να αραβωνιαστούν μία κοπέλα λέγονται μνηστήρες. Εντάξει. Ωραία. Για διάβασε, Ανδριανή, και εσύ τώρα. Ο Μέντης ήταν παλιός και αγαπημένος φίλος του Οδυσσέα. Από την πόρτα που στάθηκε άκουγε τη μεγάλη ταραχή που έκαναν στο παλάτι οι μνηστήρες. Πολύ ωραία. Δάφνη. Ο Μέντης ήταν παλιός και αγαπημένος φίλος του Οδυσσέα. Από την πρώτα πόρτα που στάθηκε
άκουσε τη μεγάλη ταραχή που έκαναν στο παλάτι οι νηστήρες. Άκουε. Έτσι, στο παλάτι οι μνηστήρες. Πολύ ωραία. Ο Γιώργος από την Ιταλία. Ναι. Ο Μένδης μιλάει. Ήταν στράλικος. Παλιός. Ήταν παλιός. Και αγαπημένος. Και αγαπημένος φίλος του Οδυσσέα. Πολύ ωραία. Αυτό τη φορά, πόρτα που στάθηκε, άκουε τη μεγάλη ταραχή που έκαναν στο παλάτι Μνηστήρες. Το κατάλαβες τώρα, Γιώργο, ποιοι είναι οι μνηστήρες? Όχι. Εάν εσύ, ο Αποστόλης, ο Χρήστος, ο Γιώργος, θέλετε να αραβωνιαστείτε μια κοπέλα όταν μεγαλώσετε, έτσι, είστε υποψήφοι δηλαδή για γαμπρί. Ναι. Το κατάλαβες, Γιώργο? Ναι. Ε? Ναι, κατάλαβα. Μπράβο. Λοιπόν, ο Γιώργος από τη Λιόν. Ο Μέντης ήταν παλιός και αγαπημένος φίλος. Φίλος του Οδυσσέα. Από την πόρτα που στάθηκε, άκουε, ναι, πολύ ωραία, τη μεγάλη ταράχη που έκαναν στο παλάτι οι μνηστήρες. Το κατάλαβες τώρα ποιοι είναι οι μνηστήρες, Γιώργο? Ναι. Κατάλαβες? Ναι. Λοιπόν, και πάμε παρακάτω. Άλλοι έτρωγαν και έπιναν, άλλοι γελούσαν δυνατά και φώναζαν και άλλοι τραγουδούσαν και χόρευαν. Λοιπόν, πρέπει να μεταφέρετε λίγο τη σελίδα προς τα αριστερά. Ακόμα, δεν φαίνεται καλά. Δεν φαίνεται, γιατί την κόβουν οι φωτογραφίες εδώ. Εσείς τη βλέπετε κανονικά? Εδώ φαίνεται κανονικά, ναι. Αλλά είναι μικρά τώρα τα γράμματα εδώ. Τώρα φαίνεται. Πάλι κόβει. Κόβει. Ανδριανή, πώς τη βλέπεις τη σελίδα, μπορείς να το διαβάσεις? Χριστό. Ναι. Εγώ καλά είμαι. Λοιπόν, δεν μεγαλώνει περισσότερο. Εμάς την κόβει εδώ οι φωτογραφίες, εδώ τα πρόσωπα εδώ που είμαστε. Κάτι φταίει στο λάπτοπ το δικό σας. Λοιπόν, Χρήστο, έλα Χρήστο. Άλλοι έτρωγαν και έπιναν, άλλοι γελούσαν δυνατά και φώναζαν. Και άλλοι τραγουδούσαν και χόρευαν. Άλλοι έτρωγαν και έπιναν, άλλοι γελούσαν δυνατά και άλλοι και φώναζαν. Και οι άλλοι τραγουδούσαν και χόρευαν. Ανδριανή,
Άλλοι έτρωγαν και έπιναν, άλλοι γελούσαν δυνατά και φώναζαν και άλλοι τραγουδούσαν και χόρευαν. Δάφνη. Άλλοι έτρωγαν και έπιναν, άλλοι γελούσαν δυνατά και φώναζαν και άλλοι τραγουδούσαν και χόρευαν. Πολύ ωραία. Ο Γιώργος από την Ιταλία. Η Αθηνά. Άλλοι έτρωγαν. Δεν κατάλαβα πού είμαστε. Εδώ. Άλλοι έτρωγαν και έπιναν. Άλλοι έτρωγαν και έπιναν. Όλοι. Άλλοι γελούσαν. Άλλοι γελούσαν και δυνατά. Δυνατά. Και φώναζαν. Και άλλος. Άλλοι. Και άλλοι τραγουδούσαν. Τραγουδούσαν και χορεύαν. Χόρευαν. Έλα Γιώργο από τη Λιόν. Άλλοι έτρωγαν και έπιναν. Άλλοι γελούσαν δυνατά και φώναζαν. Και άλλοι τραγουδούσαν και χορεύαν. Πολύ ωραία Γιώργο, μπράβο. Οι δούλοι καθάριζαν τα τραπέζια με σφουγγάρια. Άλλοι έκοβαν ψημένα κρέατα και τα μοίραζαν στους μνηστήρες και άλλοι κερνούσαν κρασί. Χρήστο. Οι δούλοι καθάριζαν τα τραπέζια με σφουγγάρια. Άλλοι έκοβαν ψημένα κρέατα και τα μοιράζαν στους μνηστήρες και άλλοι κερνούσαν κρασί. Το κερνάω κρασί, ξέρετε τι σημαίνει, Αδριανή? Τι θα πει Χριστό κερνάω? Είναι σαν προσφέρεις. Προσφέρεις, δηλαδή προσφέρεις κρασί σε κάποιον, τον κερνάς. Δηλαδή αν είστε σε ένα κατάστημα, σε μια ταβέρνα και δείτε κάποιον φίλο και προσφέρετε ένα κρασί, αυτός δεν θα το πληρώσει. Και σημαίνει ότι τον κερνάει ο άλλος που του στέλνει το κρασί στο τραπέζι του. Δηλαδή του κάνει ένα δώρο, τον κερνάει, του προσφέρει δηλαδή το κρασί. Εντάξει, το καταλαβαίνετε τώρα, το κερνάω τι σημαίνει? Ναι. Γιώργο από την Ιταλία, το καταλαβαίνεις? Γιώργο. Ναι. Μπράβο. Εσύ Δάφνη. Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, έλα Ανδριανή, διάβασε το και εσύ. Οι δούλοι καθάριζαν τα τραπέζια με σφουγγάρια. Άλλοι έκοβαν ψημένα κρέατα και τα μοίραζαν στους μνηστήρες και οι άλλοι κερνούσαν κρασί. Μπράβο. Έλα Δάφνη. Οι δούλοι καθάριζαν τα τραπέζια με σφουγγάρι. Άλλοι έκοβαν ψημένα κρέατα και τα μοίραζαν στους μνηστήρες και άλλοι κερνούσαν κρασί. Μπράβο. Μπράβο Δάφνη, μπράβο. Ο Γιώργος από τη Λιόν. Οι δούλοι καθάριζαν τα τραπέζια με σφουγγάρια. Με σφουγγάρια. Ξέρετε ποια είναι τα σφουγγάρια, Γιώργο? Ναι. Ωραία. Παρακάτω. Άλλοι έκοβαν ψημένα κρέατα και τα μοίραζαν στους νηστήρες. Μυστήρες και άλλοι
Κερδούσαν, κερδούσαν κρασί. Ξασί. Το μοίραζαν, Γιώργο, τι σημαίνει το μοίραζαν, ξέρεις τι σημαίνει το μοιράζω. Βάζουν, δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Άμα έχεις τρία πορτοκάλια, έτσι, και δώσεις ένα στο Χρήστο, ένα στην Ανδριανή και ένα στη Δάφνη, αυτή η πράξη είναι που λέμε μοιράζω. Δηλαδή δίνεις από ένα πορτοκάλι στον καθένα. Σημαίνει ότι τα μοιράζεσαι. Δηλαδή δίνεις από τα τρία που έχεις ένα στον καθένα. Εντάξει, τα μοιράζεις. Τώρα το καταλαβες. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή άμα έχεις ένα φίλο και θέλεις να παίξεις μαζί του, μοιράζεται μαζί ένα παιχνίδι. Μοιράζεται το παιχνίδι μαζί. Έτσι. Αν παίζετε παραδείγματι αντισφαίρεση, ξέρεις ποια είναι η αντισφαίρεση. Γιώργο. Ναι. Ξέρεις ποια είναι η αντισφαίρεση. Όχι. Το τένις, το τένις. Άμα παίζεις λοιπόν τένις με το φίλο σου και έχεις απέναντι άλλους δύο, δηλαδή παίζεις διπλό παιχνίδι, τότε μοιράζεσαι το παιχνίδι. Εντάξει. Εντάξει. Αν έχεις ένα καρβέλι ψωμί και το κόψεις στη μέση και δώσεις το φίλο σου το άλλο μισό, μοιράζεις το καρβέλι με το ψωμί. Το κατάλαβες τώρα. Ναι, κατάλαβα. Μπράβο. Ο Γιώργος τώρα από την Ιταλία. Έλα, Γιώργο. Ναι. Η δούλη. Κεδάζουν, όχι. Καθάριζαν τα τραπέζια με αφοδίδια. Με σφουγγάρια. Όλοι έκοβαν ψημένα κρέατα και τα μοιράζουν. Και τα μοίραζαν στους μνηστήρες. Στους μνηστήρες. Και άλλοι κερνούσαν κρασί. Κρασί. Ωραία. Τα ψημένα κρέατα ποια είναι, Γιώργο, ξέρεις? Εγώ, ναι. Ναι. Ε? Ναι. Ξέρεις ποια είναι τα ψημένα κρέατα? Τα σφουγγάρια, τα ξέρεις, τα σφουγγάρια? Ναι. Μπράβο. Ωραία. Εκεί ανάμεσα στους μνηστήρες σε μια γωνιά καθόταν και ο Τηλέμαχος με λυπημένη καρδιά και συλλογιζόταν τον πατέρα του. Χρήστο. Εκεί ανάμεσα στους μνηστήρες σε μια γωνιά καθόταν και ο Τηλέμαχος με λυπημένη καρδιά και συλλογιζόταν τον πατέρα του. Τον πατέρα του. Το συλλογίζουμε, τι σημαίνει, Χριστό? Σου μαζεύεις πράγματα. Το σκεπτότανε. Έτσι. Το σκεπτόταν τον πατέρα του. Έφερνε στη μνήμη την απουσία του πατέρα του. Ναι. Ωραία. Ανδριανή. Εκεί ανάμεσα στους μνηστήρες σε μία γωνιά καθόταν και ο Τηλέμαχος με λυπημένη καρδιά και συλλογίζοντα τον πατέρα του. Πολύ ωραία, Ανδριανή. Δάφνη. Εκεί ανάμεσα στους μνηστήρες σε μία γωνιά καθόταν και ο Τηλέμαχος με λυπημένη καρδιά και συλλογίζονταν τον πατέρα του. Τον πατέρα του. Πολύ ωραία, Δάφνη. Μπράβο. Ο Γιώργος από τη Λιόν. Έχει ανάμεσα στους
νηστήρες. Νηστήρες σε μία γωνία. Γωνιά. Γωνιά. Καθόταν και... Καθόταν και... Ο τηλέμαχος. Ο τηλέμαχος. Τηλέμαχος. Ο τηλέμαχος. Με λυπημένη καρδιά. Με λυπημένη καρδιά. Και συλλογιζόταν τον πατέρα του. Και συλλογιζόταν τον πατέρα του. Τι θα πει συλλογιζόταν, Γιώργο, τι είπαμε. Σκέφτομαι. Θυμόταν τον πατέρα του, σκεπτόταν τον πατέρα του. Έτσι, είχε στο νου του και σκεπτόταν τον πατέρα του. Γι' αυτό ήταν λυπημένη καρδιά. Έτσι. Έλα, Γιώργο, από την Ιταλία. Είναι. Είναι ανάμεσα στους μυστήρες. Τους μυστήρες σε μια μέρα. Σε μια γωνιά. Καθόταν και ο τηλέμαχος. Λυπημένη χαρά. Καρδιά και... Και σου... Συλλογιζόταν τον πατέρα του. Πολύ ωραία. Συλλογιζόταν. Το συλλογιζόταν το καταλαβαίνεις, Γιώργο? Ναι. Μπράβο. Πάμε παρακάτω. Πώς ο τηλέμαχος δέχτηκε στο παλάτι του το Μέντι? Ο τηλέμαχος εδώ είδε πρώτος τον ξένο. Έτρεξε στην πόρτα, έπιασε το δεξί του χέρι, του πήρε το κοντάρι και του είπε «Καλώς όρισες, ξένε». Έλα, Χριστό. Ο τηλέμαχος είδε πρώτος τον ξένο. Έτρεξε στην πόρτα, έπιασε το δεξί του χέρι, του πήρε το κοντάρι και του είπε «Καλώς όρισες, ξένε». Μπράβο, μπράβο, Χριστό. Ανδριανή. Ο τηλέμαχος είδε πρώτος το ξένο, έτρεξε στην πόρτα, έπιασε το δεξί του χέρι, του πήρε το κοντάρι και του είπε «Καλώς όρισε, ξένε». Μπράβο. Δάφνη. Ο τηλέμαχος είδε πρώτος τον ξένο, έτρεξε στην πόρτα, έπιασε το δεξί του χέρι, του πήρε το κοντάρι και του είπε «Καλώς ήρθες, ξένε». Καλώς όρισες, ξένε. Μπράβο, Δάφνη, μπράβο. Ο Γιώργος από τη Λιόν. Ο τηλέμαχος είναι... Είδε. Πρώτος τον... Δενό. Ξένο. Έτρεξε στην πόρτα. Πόρτα. Έπιασε το δεξί που χέρι του πήρε το κουτάδι και το κοντάρι. Το κουτάρι και του είπε «Καλώς όρισες, ξένε». Μπράβο, Γιώργο. Ο Γιώργος από την Ιταλία. Ο τηλέμαχος είδε πρώτος τον ξένο. Πρώτος τον ξένο. Έτρεξε στην πόρτα. Στην πόρτα
Έπιασε το δεξί του χέρι. Το δεξί του χέρι. Στο... Πήρε. Το πήρε το... Το κοντάρι. Το κοντάρι και το έλυσε. Και του είπε. Και του είπε, καλώς όρισες... Ξένα. Μπράβο. Μπράβο, Γιώργο. Θέλω να μην απουσιάζετε από τα μαθήματα για να έχετε ευχέρεια, Γιώργο. Και, και οι δύο Γιώργηδες, έτσι. Και οι δύο Γιώργηδες, απουσιάζετε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Και μπρος αυτός και από πίσω ο Μέντης μπήκαν στο παλάτι. Εκεί ο τηλέμαχος έστησε το κοντάρι του ξένου σε ένα στήλο που ήταν στημένο και πολλά κοντάρια του Οδυσσέα. Χριστό. Εκεί και μπρος αυτός και από πίσω ο Μέντης μπήκαν στο παλάτι. Έχει ο τηλέμαχος έστησε το κοντάρι του ξένου σε ένα στήλο που ήταν στημένα και πολλά κοντάρια του Οδυσσέα. Μπράβο, Χριστό. Ανδριανή. Και μπρος αυτός και από πίσω ο Μέντης μπήκαν στο παλάτι. Εκεί ο τηλέμαχος έστησε το κοντάρι του ξένου σε ένα στήλο που ήταν στημένα και πολλά κοντάρια του Οδυσσέα. Πολύ ωραία. Μπράβο, Ανδριανή. Δάφνη. Και μπρος αυτό και από πίσω ο Μένης μπήκαν στο παλάτι. Έχει ο τηλέμαρχος έστησε το κοντάρι του ξένου σε ένα στήλο που ήταν στημένα και πολλά κοντά του Οδυσσέα. Μπράβο, Δάφνη. Μπράβο. Πολύ ωραία. Ο Γιώργος από την Ιταλία. Και μπρος αυτός. Και μπρος αυτός και από πίσω ο Μέντης. Δεν βλέπω. Ναι, τώρα βλέπω. Δεν βλέπεις. Και μπρος ο Τίξεος. Από πίσω ο Μέντης μπήκαν στο παλάτι. Από πίσω ο Μέντης μπήκαν στο παλάτι. Πολύ ωραία. Εκεί ο τηλέμαχος έστησε το κοντάρι. Εκεί ο τηλέμαχος έστησε το κοντάρι. Του ξένου σε ένα στήλο. Του ξένου σε ένα στήλο. Που ήταν στημένο και πολλά κοντάρια του Οδυσσέα. Ναι. Που ήταν στημένα και πολλά κοντάρια του Οδυσσέα. Μπράβο. Τι θα πει η Γιώργο στήλος, ο στήλος, ποιος είναι ο στήλος, λέει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Χριστό, ποιος είναι ο στήλος? Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Ανδριανή, ξέρεις ποιος είναι ο στήλος? Όχι, δεν ξέρω. Τα καλώδια που πάνε στους δρόμους, οι γραμμές των τηλεφώνων, δεν στηρίζονται σε στήλους, σε χοντρά στυλιάρια, σε χοντρούς στήλους δηλαδή.
Έχετε δει πως πάει η γραμμή του τηλεφώνου από κοντά, από στήλο σε στήλο. Έχετε δει. Ναι. Αυτή είναι η στήλη. Μπορεί να είναι ή ξύλινη ή σιδερένη. Στην προκειμένη περίπτωση εδώ στο παλάτι πιστεύω ότι θα ήταν ένα στήλος σαν καλόγερος που στηρίζανε τα κοντάρια, ξύλινος. Έτσι. Ωραία. Τον ξένα τον κάθισε παράμερα από τους άλλους για να μην τον πειράζει ο θόρυβος που έκαναν οι μνηστήρες και για να τον ρωτήσει για τον πατέρα του χωρίς να τον ακούσει κανένας. Χριστό. Ναι, τον ξένα τον... Τον κάθισε παράμερα. Τον κάθισε παράμερα από τους άλλους για να μην τον πειράζει ο θόρυβος που έκαναν οι μνηστήρες και για να τον ρωτήσει για τον πατέρα του χωρίς να τον ακούσει κανένας. Πολύ ωραία, πολύ ωραία, Χριστό. Ανδριανή. Ναι, το ξένο το κάθισε παραγάμενα από τους άλλους για να μην τον πειράζει ο θόρυβος που έκαναν οι μνηστήρες και για να τον ρωτήσει για τον πατέρα του χωρίς να τον ακούσει κανένας. Πολύ ωραία. Παράμερα, τι θα πει παράμερα, Ανδριανή, ξέρεις? Τον κάθισε παράμερα, λέει. Για να μην τον ακούσουν οι άλλοι, τι θα πει παράμερα. Τον κάθισε, δηλαδή, τον έβαλε να καθίσει μακριά κάπως από τους άλλους, έτσι, παράμερα. Μακρύτερα από τους άλλους, δηλαδή να είναι σε μια απόσταση, ώστε να μην ακούνε τον θόρυβο που κάνανε οι μνηστήρες. Καταλαβαίνετε ποιο είναι το παράμερα. Έτσι, λίγο πιο μακριά από εκεί που οχλαγωγούσαν οι μνηστήρες. Εντάξει. Ωραία. Έλα, Δαφνή. Τον ξένο τον κάθισε παράμερα από τους άλλους για να μην τον πειράσει ο θόρυβος που έκαναν οι μνηστήρες και για να τον φροντίσει έκαναν οι μνηστήρες και τον πατέρα του χωρίς να τον ακούσει κανείς. Κανένα. Μπράβο, Δάφνη. Μπράβο. Μπράβο. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ο Γιώργος από την Ιταλία. Ναι. Τον ξένο τον κάθισε παράμερα. Τον ξένο τον κάθισε παράμερα. Από τους άλλους. Από τους άλλους. Για να μην τον πειράζει. Για να μην τον πειράζει κανένας. Όχι κανένας. Ο θόρυβος που έκαναν οι μνηστήρες. Ο θόρυβος που έκαναν τις μνηστήρες. Και για να τον ρωτήσει. Και για να τον ρωτήσει για το για τον πατέρα του. Πατέρα του χωρίς να τον. Χωρίς να τον ακούσει κανένας. Μπράβο, Γιώργο, μπράβο, πολύ ωραία. Βλέπεις λοιπόν ότι όταν μετέχεις στο μάθημα πώς βελτιώνεσαι μετά από κάθε διάβασμα που κάνεις των προτάσεων. Μην απουσιάζεις, Γιώργο, από τα μαθήματα. Εντάξει, αγόρι μου. Τον κάθισε λοιπόν σε ένα πολύ όμορφο θρονί και του έβαλε κάτω από τα πόδια του ένα σκαμνάκι. Ύστερα πήρε και αυτός κάθισε και κάθισε κοντά του. Το θρονί, ξέρετε ποιο είναι το θρονί, Χριστό? Όχι. Αντί να λέμε τον κάθισε σε μια καρέκλα, του έβαλες, τον κάθισε σε ένα θρόνο, δηλαδή σε μια πολυθρόνα σημερινή, ας πούμε, έτσι, σε μια νιρβάνα, σε ένα θρόνο, δηλαδή θρονή.
είναι το κάθισμα, το θρονί. Και του έβαλε κάτω από τα πόδια του ένα σκαμνάκι. Το σκαμνάκι το ξέρετε ποιο είναι. Ε? Ναι. Ωραία. Ύστερα πήρε και αυτός, κάθισε και κάθισε κοντά του. Πήρε κάθισμα και κάθισε κοντά του. Έλα Χριστό. Ναι. Τον κάθισε σε ένα πολύ όμορφο θρονί και του έβαλε κάτω και του έβαλε από κάτω τα του. Από τα πόδια του ένα σκαμνάκι. Ύστερα πήρε και αυτός κάθισμα. Πήρε και αυτός κάθισμα και κάθισε κοντά του. Πολύ ωραία Χριστό. Ανδριανή. Το κάθισε σε ένα πολύ όμορφο θρονί και του έβαλε κάτω από τα πόδια του ένα σκαμνάκι. Ύστερα πήρε και αυτός κάθισμα και κάθισε κοντά του. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Δάφνη. Τον κάθισε σε ένα πολύ όμορφο θρόνο και του έβαλε κάτω από τα πόδια του ένα σκανάκι. Ύστερα πήρε και αυτός κάθισμα και κάθισε κοντά του. Μπράβο Δάφνη, μπράβο. Μπράβο κοριτσί μου. Ο Γιώργος από τη Λιόν. Τον καθίσε ο ένα πολύ όμορφο θρονί. Όμορφη φρονή. Θρονί. Και του έβαλε κάτω από τα πόδια του ένα σκαμνάκι. Σκαμνάκι, ωραία. Ύστερα. Ύστερα. Πήρε και αυτός. Αυτός. Κάθισμα. Κάθισμα και κάθισε. Κοντά του. Κοντά του. Μπράβο Γιώργο, μπράβο. Ο άλλος Γιώργος τώρα. Έλα Γιώργο. Τον κάθισε σε ένα τον πολύ όμορφο σε φρονί. Ένα πολύ όμορφο φρονί. Και του έβαλε κάτω από τα πόδια του. Έβαλε κάτω από τα πόδια του. Ένα σκαμνάκι. Ένα σκαμνάκι. Ύστερα. Ύστερα. Πήρε και αυτός. Ύστερα πήρε και αυτός. Κάθισμα. Κάθισμα. Και καλώς ήρθε. Κοντά του. Κοντά του. Και κάθισε κοντά του. Πολύ ωραία. Και κάθισε του. Πολύ ωραία. Σε λίγο μια δούλα έφερε χρυσό κανάτι και ασημένια λεκάνη και έχισε νερό στο ξένο για να νυφτεί. Το να νυφτεί, ξέρετε τι σημαίνει. Τον ανοιχτή, τον ύβομαι, τι είναι, να το πλένω, πλένομαι, πλένομαι. Το καταλαβαίνετε, τον ανοιχτή εδώ, για να ανοιχτεί, για να πληθεί δηλαδή, για να πληθεί ο ξένος. Ύστερα μια γριά και λάρισα έβαλε τραπέζι με πολλά φαγητά και άλλος δούλος κερνούσε κρασί σε χρυσά ποτήρια. Η κελάρισα είναι η γυναίκα η οποία κρατάει στο υπόγειο, στο κελάρι που λέμε, τα κρασιά σε βαρέλια. Και επειδή λοιπόν αυτό το δωμάτιο που φυλάμε τα κρασιά συνήθως στο υπόγειο το λέμε κελάρι, η γυναίκα λοιπόν που κερνούσε το κρασί, που έφερνε το κρασί από το κελάρι, την ονομάζουμε κελάρισα. Έτσι. Ωραία. Χρήστο, σε λίγο. Σε λίγο μια δούλα έφερε χρυσό κανάτι και ασημένια λεκάνη.
και έχεσε νερό στον ξένο για να ανοιχτεί. Ύστερα μια γριά κελάρισα έβαλε τραπέζι με πολλά φαγητά και άλλος δούλος κερνούσε κρασί σε χρυσά ποτήρια. Σε χρυσά ποτήρια. Πολύ ωραία. Μπράβο, Χριστό. Ανδριανή. Σε λίγο μία δούλα έφερε χρυσό κανάτι και ασημένια λεκάνη και έχισε νερό στο ξένο για να ανοιχτεί. Ύστερα μία γριά κελάρισα έβαλε τραπέζι με πολλά φαγητά και άλλους δούλους κερνούσε κρασί σε χρυσά ποτήρια. Μπράβο, 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 Ανδριανή. Τάφνη. Σε λίγο μία δούλα έφερε χρυσό κανάτι. Ασημένια λεκάνη. Ασημένια λεκάνη και χύσε νερό στον ξένο για να ανοιχθεί. Ωραία. Ύστερα. Ύστερα μία γριά κελάρισα έβαλε τραπέζι με πολλά φαγητά και όλοι οι δούλοι και άλλος δούλος κερνούσε κρασί σε χρυσά ποτήρια. Μπράβο. Μπράβο, Δάφνη. Πολύ ωραία. Ο Γιώργος από τη Λιόν. Έλα, Γιώργο, σε λίγο, μια δούλα. Σε λίγο, μια δούλα έφερε χρυσό κανάτι. Κανάτι. Και ασημένια λεκάνη. Και σημαίνει λεκάνη. Και έχισε νερό στο ξένο. Και έχισε νερό στο ξένο για να ανοιχτεί. Για να ανοιχτεί. Πολύ ωραία. Ύστερα. Έλα, Γιώργο, ύστερα. Εσύ. Ύστερα, μια γριά κελάρισα. Έβαλε τραπέζι με πολλά φαγητά. Και άλλος δούλος κερδούσε κρασί σε χρυσά ποτήρια. Ποτήρια. Μπράβο, Γιώργο. Σιγά σιγά, Γιώργο, θα προοδεύσεις. Έχεις έφεση να αποτυπώνεις, αλλά να μην απουσιάζεις. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ο Γιώργος από την Ιταλία. Σε λίγο μια δούλα έφερε χρυσό κανάτι. Σε λίγο μια δούλα έπισε ένα κανάκι. Χρυσό κανάκι. Ένα χρυσό κανάκι. Δεν υπάρχει ένα, Γιώργο. Έφερε χρυσό κανάτι. Έφερε χρυσό κανάκι. Και ασημένια λεκάνη. Και ασημένια λεκάνη. Και έχισε νερό. Και έχισε νερό. Τον ξένο για να νυχτεί για να νυχτεί, έτσι. Το χρυσό κανάτι ποιο είναι, Γιώργο, ξέρεις ποιο είναι το χρυσό κανάτι? Όχι. Όταν λέμε κανάτι, τι είναι το κανάτι? Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Χριστό. Όχι.
Δεν ξέρεις. Ανδριανή, ποιο είναι το κανάτι? Δεν ξέρω. Το νερό, μία νοικοκυρά, το βάζει σε ένα σκεύος, σε ένα δοχείο, πιο μεγάλο από το ποτήρι. Και από το δοχείο εκείνο ρίχνει στα ποτήρια και γεμίζει νερό για αυτούς που διψάνε. Αυτό το δοχείο λοιπόν που είναι πολύ πιο μεγάλο από το ποτήρι και, και βάζουμε νερό, το λέμε κανάτι. Έχει ένα χερούλι, έτσι, όπως είναι η κούπα. Αλλά φανταστείτε μια κούπα, μεγάλη κούπα. Εντάξει, Δάφνη. Μια κούπα μεγάλη, τη γεμίζουμε με νερό και στη συνέχεια ρίχνουμε στα ποτήρια και κερνάμε τον κόσμο νερό. Εντάξει. Ναι. Αυτό είναι το κανάτι, το κανάτι. Ωραία. Και η λεκάνη, ποια είναι η λεκάνη? Ο Γιώργος από τη Λιώνα να μας πει για τη λεκάνη. Ποια είναι η λεκάνη? Ξέρω. Έλα Γιώργο, δεν ξέρεις? Ναι, όχι. Χριστό. Είναι εκεί που πλένεσαι. Δεν άκουσα, Χριστό. Είναι εκεί που πλένεσαι. Εκεί που πλένεσαι, ακριβώς. Είναι ένα σκεύος, είτε μεταλλικό ή πλαστικό, που τη γεμίζουμε με νερό, ζεστό, χλιαρό, βάζουμε τα πόδια και πλένουμε τα πόδια μας ή και τα ρούχα ακόμα, όταν δεν έχουμε πλυντήριο ρούχων, τα βάζουμε μέσα εκεί και τα πλένουμε. Πλένουμε τα πόδια μας, συνήθως τα πόδια, έτσι. Αυτή είναι η λεκάνη. Εντάξει, Ανδριανή, το κατάλαβες? Ναι. Ο Γιώργος από την Ιταλία. Ναι, ναι. Το κατάλαβες, Γιώργο, εκεί που σε ένα σκεύος που πλένουμε τα πόδια. Ναι. Έτσι, μπράβο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αφού έφαγαν και ήπιαν, ο Τηλέμαχος ρώτησε τον ξένο. Ξένε, πες μου ποιος είσαι και ποια είναι η πατρίδα σου. Με ποιο πλοίο έφτασες εδώ, γιατί βέβαια δεν ήρθες πεζός στο νησί μας. Πρώτη φορά έρχεσαι εδώ ή ξανάρθες κι άλλοτε. Χριστό. Ναι. Αφού έφαγαν και ήπιαν. Αφού έφαγαν και ήπιαν, ο Τηλέμαχος ρώτησε τον ξένο. Ξένε, πες μου ποιος είσαι και ποια είναι η πατρίδα σου. Με ποιο πλοίο έφτασες εδώ, γιατί βέβαια δεν ήρθες πεζός στο νησί μας. Ένα λεπτό, Χριστό. Γιατί βέβαια δεν ήρθες πεζός στο νησί μας. Γιατί βέβαια, θέλω να δίνουμε και χρώμα, έτσι, Χριστό. Γιατί βέβαια δεν ήρθες πεζός στο νησί μας. Γιατί βέβαια δεν ήρθες πεζός στο νησί μας. Πρώτη φορά έρχεσαι εδώ. Ή ξανάρθες και άλλοτε. Και άλλοτε. Πολύ ωραία. Ανδριανή. Αφού έφαγαν και ήπιαν, ο Τηλέμαχος ρώτησε στο ξένο. Ξένε, πες μου ποιος είσαι και ποια είναι η πατρίδα σου. Με ποιο πλοίο έφτασες εδώ. Γιατί βέβαια δεν ήρθες πεζός στο νησί μας. Πρώτη φορά έρχεσαι εδώ ή ξανά... Πρώτη φορά ή ξανάρθες. Ή ξανάρθες και άλλοτε. Και άλλοτε. Ή ξαναήρθες και άλλοτε. Ωραία, πολύ ωραία. Δάφνη. Αφού έφαγαν και ήπιαν, ο Τηλέμαχος ρώτησε στον ξένο. Ξένε, πες μου ποιος είσαι και ποια είναι η πατρίδα σου. Με ποιο πλοίο έφτασες εδώ. Γιατί βέβαια δεν ήρθες πεζός στο
νησί μας. Ένα λεπτό, Δάφνη, γιατί βέβαια δεν ήρθες πεζό στο νησί μας. Για πες το. Γιατί βέβαια δεν ήρθες πεζό στο νησί μας. Πολύ ωραία. Πρώτη φορά έρχεσαι εδώ. Πρώτη φορά έρχεσαι εδώ. Ή ξανάρθες, ξαναήρθες. Ή ξαναήρθες. Και άλλοι. Άλλοτε. Μπράβο. Μπράβο, Δάφνη. Ο Γιώργος από τη Λιόν. Αφού έφαγαν και ήπιαν. Έφαγα και ήπια. Ήπιαν. Ο Τηλέμαχος. Ο Τηλέμαχος. Ρώτησε τον ξένο. Ρώτησε σε τον το ξένο. Ξένε, πες. Πού, πες μου. Ξένε, πες μου ποιος είσαι. Και ξένε, ποια είναι η πατρίδα σου. Είσαι. Και ποιο είναι η πατρίδα σου. Η πατρίδα σου. Γιώργο, άκουσέ με. Ξένε, πες μου ποιος είσαι. Και ποια είναι η πατρίδα σου. Πες το. Ξένε, πες μου ποιος είσαι και ποια είναι η πατρίδα σου. Όχι η πατρίδα σου. Ποια είναι η πατρίδα σου. Να ρωτάς, να δίνεις χρώμα. Γιώργο, πρόσεξε. Ξένε, πες μου ποιος είσαι και ποια είναι η πατρίδα σου. Για πες το. Ξένε, πες μου ποιος είσαι και ποιο είναι η πατρίδα σου. Μπράβο Γιώργο, μπράβο, έτσι μπράβο. Με ποιο πλοίο έφτασες εδώ. Με ποιο πλοίο έφτασες εδώ. Πολύ ωραία. Ναι. Γιατί βέβαια δεν ήρθες. Στο νησί μας. Γιατί βέβαια δεν ήρθες πεζό στο νησί μας. Πες το ξανά, Γιώργο. Γιατί βέβαια δεν ήρθες στο νησί μας. Πεζός. Στο νησί μας. Φάζα. Άκου, Γιώργο, μια φορά ακόμα. Γιατί βέβαια δεν ήρθες πεζό στο νησί μας. Για πες το. Δεν ήρθες στο... Όχι, όλο από την αρχή. Γιατί βέβαια δεν ήρθες πεζό στο νησί μας. Γιατί βέβαια δεν ήρθες με στο νησί μας. Πεζός. Πήγαινε κοντά. Πεζός. Άκου, Γιώργο, μη βιάζεσαι, άκου. Γιατί βέβαια δεν ήρθες πεζό στο νησί μας. Για πες το. Γιατί βέβαια δεν ήρθες πεζό στο νησί μας. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πρώτη φορά έρχεσαι εδώ. Πρώτη φορά ήρθες εδώ. Ή ξανάρθες, ξαναήρθες κι άλλοτε. Ή ξαναήρθες άλλοτε. Και άλλοτε, κι άλλοτε. Κι άλλοτε. Μπράβο. Ο Γιώργος από την Ιταλία. Αφού έφαγαν και ήπιαν. Ένα Γιώργο. Γιώργο, μ' ακούς? Κουράστηκε ο Γιώργος. Κουράστηκε ο Γιώργος και έφυγε. Λοιπόν, εδώ θα σταματήσουμε τώρα, μόλις τελειώσουμε το κεφάλαιο αυτό, γιατί βλέπω το Γιώργο και απέδρασε. Λοιπόν, δεν πειράζει, θα σταματήσουμε εδώ καλύτερα. Λοιπόν, έχετε καμιά απορία από τα όσα είπαμε μέχρι εδώ. Αυτό το πεζός, ποιος είναι ο πεζός, Χριστό? Είναι ο δρόμος. Όχι ο δρόμος. Αυτό δίπλα. Αυτός που περπατάει, έτσι, που περπατάει και δεν είναι πάνω στο αυτοκίνητο, περπατάει με τα πόδια του, είναι πεζός.
Έτσι. Mm. Δηλαδή και η πράξη αυτή που γίνεται ομαδικά, λέμε κάνουμε πεζοπορία, δηλαδή κάνουμε μια πορεία με τα πόδια, περπατάμε δηλαδή, περπατάμε. Αυτό σημαίνει πεζός. Έτσι, δηλαδή πάει on foot, που λέμε στα αγγλικά, έτσι. Στα γαλλικά πώς το λέμε, Γιώργο? Στα γαλλικά πώς το λέμε. Το πεζός πώς το λέμε. Πώς το λέμε on foot στα γαλλικά? Αψί. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, έχουμε φτάσει στο τέλος για σήμερα. Έχετε καμιά ερώτηση, αν είναι καμιά άγνωστη λέξη? Όχι. Λοιπόν, δεν έχετε άγνωστη λέξη. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ που λέμε και ποια είναι η πατρίδα σου, όταν λέμε πατρίδα, τι εννοούμε, Χριστό? Σαν τον, όχι, νησί μας, η χώρα μας. Ε? Η χώρα μας είναι το νησί. Όχι, νησί, η πατρίδα. Η χώρα που γεννιέται ο καθένας είναι η πατρίδα του. Δηλαδή το χωριό που θα γεννηθεί κάποιος είναι η μικρή πατρίδα και το κράτος είναι η μεγάλη του πατρίδα. Ανδριανή, το καταλαβαίνεις τι σημαίνει πατρίδα? Ναι. Τώρα εσείς ζείτε στα ξένα, δηλαδή μακριά από την πατρίδα σας. Η πατρίδα είναι η Ελλάδα για σας. Όμως εσείς ζείτε άλλο στην Ιταλία, άλλο στη Γαλλία, άλλο στο Βέλγιο, άλλος στην Ιρλανδία, έτσι. Λοιπόν, αυτές είναι ξένες χώρες, αλλά είναι όπου γης και η πατρίς. Δηλαδή τώρα εκεί που ζείτε, ζείτε σε μια καινούρια πατρίδα. Όπου ζούμε, έχουμε και την πατρίδα μας, έτσι. Αλλά η καταγωγή του καθενός είναι από εκεί που γεννιέται. Αυτή είναι η πρώτη του πατρίδα, εντάξει, ο τόπος που γεννιέται κανείς, εντάξει. Άλλη καμιά ερώτηση? Όχι. Δεν έχω. Δεν έχετε. Λοιπόν, καλό βράδυ παιδιά, θα σας στείλω εγώ το μάθημα, εκτός από το βίντεο. Θα σας στείλω και το έντυπο να το διαβάσετε από την αρχή για να μάθετε την ιστορία πώς ταλαιπωρήθηκε επί 10 χρόνια ο Οδυσσέας, έτσι θαλασσοδέρνοντας από νησί σε νησί και τι δεινά πέρασε. Λοιπόν, θα διαβάσετε και το παρακάτω για να μπορούμε να προχωρήσουμε όμορφα και να τελειώσουμε. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους σας και τα λέμε το άλλο Σάββατο. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Ναι, καλή νύχτα, καλό βράδυ. Γεια σου Χριστό, γεια.